Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο που έχει αναλάβει την ευθύνη εδώ και 1,5 χρόνο να διαμορφώσει τα πρωτόκολλα όπου θα δουλεύουν οι επιχειρήσεις στον τουρισμό και την εστίαση. Η εμπειρία μας από πέρυσι είναι αρνητική, για να μην πούμε τίποτα άλλο. Ξέρουμε πολύ καλά πώς άνοιξαν τα ξενοδοχεία πέρυσι, πώς άνοιξαν τα εστιατόρια, που στην ουσία οι εργοδότες ήταν ελεύθεροι να μην εφαρμόσουν κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο, κανένα μέτρο το οποίο θα διασφαλίζει την υγεία όλων όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, τα ξενοδοχεία και την εστίαση. Ακόμα και μέσα στα αεροδρόμια, μέσα στα μέσα μεταφοράς, δεν γινόντουσαν τεστ. Υπήρχε ένα πρωτόκολλο το οποίο το μόνο που διασφάλιζε ήταν να κερδίσουν ακόμα περισσότερα σε αυτές τις συνθήκες οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλοεστιάτορες. Έχουμε απαιτήσει αυτή τη στιγμή να γίνει συνάντηση με αντιπροσωπεία των εργαζομένων, με αντιπροσωπεία του συνδικάτου, του Σωματείου Τουριστικών Συνοδών, της Ομάδας Δράσης των Διπλωματούχων Ξεναγών, ούτως ώστε να δεσμευτεί εδώ το Υπουργείο, ο Υπουργός ή η Υφυπουργός, για το πότε και πώς θα διαμορφωθούν τα πρωτόκολλα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται με απόλυτο τρόπο η υγεία των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς. Και ας αφήσουν τους πανηγυρισμούς ότι ανήκει ο τουρισμός, στέλνοντας την ευθύνη στο σπίτι μας, στέλνοντας την ευθύνη στους ίδιους τους εργαζόμενους, που εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχουμε κάνει ένα μεροκάματο. Η αντιπροσωπεία λοιπόν των εργαζομένων θα κάνει τη συνάντηση με το Υπουργείο και στη συνέχεια θα ενημερώσουμε.